Θα ασχοληθούμε με το θεσμό της αναδοχής. Ένας θεσμός, ο οποίος σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα οποία αφορούν τα τελευταία χρόνια, βρίσκει έδαφος στο Ηράκλειο, με δεκάδες οικογένειες σε επίπεδο Ηρακλείου να έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά σε δεκάδες παιδάκια. Έχουμε κάποια στοιχεία. Για μπορούμε να τα δούμε. Λοιπόν, οι αναδοχές στο Ηράκλειο, προσέξτε. Από το 2012 έως και το 2019, με το κλίμα και την κατάσταση να παραμένουν τόσο ίδια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είχαμε αναδοχή 25 βρεφών, 9 νηπίων, 8 παιδιών ηλικίας 5 έως 8 ετών, 9 παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών και 4 παιδιά από 12 έως 18. Με φόντο τα συγκεκριμένα επίσημα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη επταετία, θα πάμε στην κυρία Μαρία Φραγκιουδάκη. Κοινωνική λειτουργός, αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος κοινωνικής αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τα είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν και θέλω να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Καλή χρονιά με την ευκαιρία. Πρώτη φορά τα λέμε τηλεοπτικά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκλησή σας. Δική μας και η χαρά. Και τη διάθεσή σας να αναδεικνύετε το θεσμό της αναδοχής. Υποχρέωσή μας και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία. Κοινό συμπέρασμα, βασικό συμπέρασμα, ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η ιδέα της αναδοχής έχει βαθιές ρίζες στο Ηράκλειο και έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Αυτό είναι μία αλήθεια, γιατί βρέθηκε το γόνιμο έδαφος εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου. Από το 2012 εμείς ξεκινήσαμε να καλλιεργούμε αυτό τον θεσμό, αν μου επιτραπεί ο όρος εδώ, αφού γκραζόμενοι την πραγματική ανάγκη που διαπιστώναμε από τη μια να υπάρχουν βρέφη και παιδιά εγκαταλελειμμένα είτε στα νοσοκομεία είτε παραμελημένα σε οικογένειες που χρειαζόταν άμεσα να βρουν φροντίδα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, και από την άλλη είχαμε ανθρώπους που επισκέπτονταν την υπηρεσία μας και μας δήλωναν αυτή την πρόθεσή τους. Συνδυάσαμε λοιπόν αυτή την ανάγκη με βοηθό το τότε Προεδρικό Διάταγμα 86 του 2009 και στήσαμε ένα πρώτο μητρό υποψηφίων γονέων στο Ηράκλειο, όπου, ας μου επιτραπεί ο όρος, ετοιμάσαμε και αξιολογήσαμε τους υποψηφίους ούτως ώστε να τους έχουμε έτοιμους σε περίπτωση που ο κύριος εισαγγελέας μας δώσει μια εντολή να αναζητήσουμε ανάδοχη οικογένεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βρήκαν οικογένεια τα παιδιά πολύ πριν την εφαρμογή του νόμου 4538 του 2018. Εξ αρχής κινηθήκατε σωστά. Ναι. Είναι μια διαδικασία η οποία... Βέβαια, ότι έγινε με τη συνεργασία. Ναι, συγγνώμη, μιλάμε και δύο μαζί. Αυτό να τονίσω βέβαια ότι έγινε με τη συνεργασία και των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών της περιοχής, αλλά κυρίως με τη συνεργασία των κοινωνικών υπηρεσιών, όχι μόνο της περιφέρειάς μας που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και των νοσοκομείων, όλων δηλαδή των συναδέλφων που είναι στην πρώτη γραμμή και που έρχονται σε επαφή με τα περιστατικά. Ήταν δηλαδή αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής συνεργασίας όλων των φορέων για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτά τα νούμερα που διαβάζετε εσείς τώρα. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε. Από το 2019 μέχρι και το 2022, αυτή η τριετία, ποια αίσθηση κυριαρχεί, ποιο το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, τι έχουμε χειροπιαστό να πούμε? Έχουμε στοιχεία και για αυτά τα έτη. Η ουσία είναι ότι με την εφαρμογή του νόμου άρχισαν κάποια πράγματα να μπαίνουν σε μία σειρά περισσότερο. Ναι. Όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας, γιατί και πολλές ελλείψεις υπάρχουν ακόμα. Παράδειγμα, περιμένουμε τα διατάγματα για την επαγγελματική αναδοχή, όπως ονομάζεται. Έχουμε διάφορα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της πλατφόρμας, όμως έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά και προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας να βοηθάμε ώστε να προωθηθεί ο θεσμός όσο το δυνατόν περισσότερο, οργανώνοντας και σεμινάρια, πάρνοντας μέρος σε κάποιες εκπομπές και προωθώντας το μήνυμα της αναδοχής. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η αναδοχή έρχεται να υποστηρίξει κυρίως τη βιολογική οικογένεια από την οποία απομακρύνεται ένα παιδί, γιατί ναι, ο στόχος της είναι το παιδί να επιστρέψει πίσω και από την άλλη να ενισχύσει την αποϊδρυματοποίηση για τα παιδιά που ήδη βρίσκονται μέσα σε ιδρυματικά πλαίσια.
Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος της αναδοχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε αριθμό πόσα παιδάκια και πόσοι έφηβοι πιθανότατα να περιμένουν την αγκαλιά μιας οικογένειας? Αυτά τα στοιχεία μπορεί να σας τα δώσει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει στοιχεία από όλη την Ελλάδα. Δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή σε τοπικό επίπεδο τι γίνεται. Έχουμε γιατί, κάνει... Άλλωστε, σωστά, έχετε δίκιο. Η πλατφόρμα ισχύει για όλη την Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος στο κομμάτι της γραφειοκρατίας που αρκετά έχει ταλανίσει το θεσμό της αναδοχής τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω πως ναι, και αυτό η κυριότερη καινοτομία του νόμου του 18 ήταν το γεγονός ότι με μία αίτηση του ο κάθε υποψήφιος αυτόματα γίνεται υποψήφιος για όλα τα ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Ενώ παλαιότερα για να γίνεις ανάδοχος ενός παιδιού θα έπρεπε να πηγαίνεις σε κάθε ίδρυμα και να καταθέτεις αίτηση. Αυτό ίσχυε και για την υιοθεσία βέβαια. Αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τουλάχιστον αυτό το κομμάτι μπορέσαμε να το αναχαιτήσουμε. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την ευθύνη που έχουμε όλοι εμείς, η κοινωνία, σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο Ελλάδας, προκειμένου να πετύχει αυτή η προσπάθεια των κοινωνικών λειτουργών, της περιφέρειας, των περιφερειών, του κεντρικού κράτους, ποια είναι η ευθύνη μας? Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε το μήνυμα της αναδοχής όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν νομίζουμε ότι αυτά οι αριθμοί είναι αρκετοί, εγώ λέω ότι δεν είναι ικανοποιητικοί. Θέλουμε το μητρό μας να μεγαλώσει, ούτως ώστε κανένα παιδί να μην περνάει την πόρτα του Ιδρύματος. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, κυρία Φραγκιουδάκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ. Για την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας.